Ο δικαστής του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ, Μάθιου Σέλπ, εξέδωσε προκαταρκτική απόφαση, εμποδίζοντας την εντολή του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με την οποία όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα Cents for Medicare και Medicaid Services πρέπει να εμβολιαστούν έως τις 4 Ιανουαρίου, διαφορετικά θα χάσουν τη δουλειά τους. Η φύση και το εύρος της εντολής απαιτεί σαφή εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο και το Κογκρέσο δεν έχει παράσχει καμία, είπε ο Σέλπ. Η απόφαση σημαίνει ότι το Μιζούρι, η Νεμπράσκα, το Αρκάνσας, το Κάνσας, η Αϊόβα, το Ουαϊόμινγκ, η Αλάσκα, η Νότια Ντακότα, η Βόρεια Ντακότα και το Νιου Χάμσαϊρ δεν θα υπόκεινται στην εντολή όσο ισχύει η διαταγή. Ο Λευκός Οίκος έχει την επιλογή να υποβάλει έφεση ενώπιον του 8th Circuit. Υπάρχουν 3 ακόμη αγωγές κατά της εντολής εμβολιασμού, στις οποίες εμπλέκονται περισσότερες από τις μισές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών.